50 ευρώ, να τα αφήσω καλά, είναι εμάς τώρα, τι λέει, να τα αφήσω. Αφήσε το. Δεν τα αφήνεις. Νίκο, ο Νίκος λέει εδώ η Χρυσάνθη, η Κατερίνα μου λένε δεν τα αφήνεις, εσύ να τάσα τι λες. Σιγά μην έπαιζε να τάσα μόνο για 50 ευρώ. Δεν το πιστεύω, θα έπαιζες. Όχι, αφού έχουμε 500 εδώ. Το λιγότερο. Βέβαια. Το λιγότερο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πάμε να αρχίσουμε το παιχνίδι μας. Όποιος γυρίζει, ξέρετε. Κερδίζει. Κερδίζει λοιπόν τα πρώτα 100 ευρώ με το πάτημα ενός κουμπιού γρήγορα. Γι' αυτό θέλω να βάλετε ήδη το χέρι εκεί στο κουμπάκι και να παρακολουθήσουμε την Νατάσα που θα μας πει την πρώτη κατηγορία. Η κατηγορία είναι ντόπιο λαλιά. Α, και είναι και της πατρίδας μου κιόλας. Είναι θρακιώτικη η πάνω λέξη. Τα φκαλίδια. Φκαλίδια, σκουπίδια. Ένα αυτό κάπα είχε μείνει εκεί. Ένα. Λοιπόν, τα φκάλια είναι οι σκούπες. Είναι αυτό το χόρτο το οποίο βγαίνει σ' άρωθρα, λέγεται φκάλι. Και εξ αυτού των φκαλιών τα φκαλίδια γίνανε σκουπίδια. Σκουπίζω, ναι. Φκάλια, σκουπίδια, φκαλίδια. 100 ευρώ για την Κατερίνα που έμαθα και ένα θρακιώτικο σήμερα. Τώρα θα σε μάθω και χορούς. Έλα, έχει μπαϊντούσκα. Ναι. Θα ήταν τέλειο βέβαια, θέλω να ξέρεις, να σε μαθαίνουμε και χορό τώρα που έρχεστε. Χορεύεις καθόλου? Βέβαια, πολύ. Και παραδοσιακά. Και τα παραδοσιακά. Πήγαινα στο Λύκειο Ελληνίδων. Α, κάτσε, όχι. Χορεύεις πολύ παραπάνω από εμάς. Περίμενε, περίμενε. Εντάξει, έχει περάσει καιρός από τότε. Δεν ξέρω γιατί η τέχνη αυτή. Σου εύχομαι πραγματικά να φτάσουμε μετά από μία ώρα στο τέλος, να είσαι δίπλα στο αυτοκίνητο, να το έχεις κερδίσει. Και μετά, ό,τι και να σου πω, θα το χορέψεις, γιατί θα είσαι τόσο χαρούμενη. Αυτό εύχομαι να δούμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή, κατηγορία πρώτα να πάρουμε. Μετά να γυρίσεις. Η κατηγορία είναι. Ήταν κάποτε μαζί. Ήταν κάποτε μαζί. Άρα τι ψάχνουμε. Ψάχνουμε ένα ζευγάρι το οποίο από το 2006 και για 8 χρόνια ήταν μαζί. Έκτοτε δεν είναι. Πάμε. Πολύ ωραία. Μαρμαρίδης έπιπλα 300 ευρώ. Το ξεκίνημά σου είναι μουρλιά. Ωραία. Θα πω το σίγμα. Θα πάρεις την δωρεπιταγή Μαρμαρίδης και τώρα θα δεις πώς γίνεται η δουλειά. Έτσι σηκώνονται οι δωρεπιταγές από τον τροχό της τύχης με ένα απλό γύρισμα και ένα απλό γράμμα. Και μια χαρά. Συνεχίζεις, 50 ευρώ. Θα πω το ΤΑΦ. Η Κάθριν τα πηγαίνει εξαιρετικά, έχει και δύο ΤΑΦ. Να σου πω, Κατερίνα μου, ότι έχεις φτάσει τα 410 ευρώ. Από αυτά, 110 μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Πολύ ωραία. Θα αγοράσω το ΑΛΦΑ. Α, απευθείας θα χρησιμοποιήσεις εσύ. Ναι. Εντάξει. Και θα το πω ως υπόδειξη, ως διάθεση, έκανες. Αλλά τελικά έκανε πολύ καλά, βέβαια. Και τώρα μπορεί να ξαναγυρίσει τον τροχό της τύχης. Έλα, 60, ωραία. Θα πω το ρο. Το ρο είναι το επόμενο γράμμα. Το ρο θα ανοίξει δύο φορές, τρεις φορές. 3, 6, 18. Βρε την Κατερίνα που έχει σχεδόν ένα 500 ευρώ αυτή τη στιγμή, σχεδόν. 4,90. Μια χαρά, 150. Θα πω το λάμδα. Βρε την Κατερίνα, 640 ευρώ. Το έψιλον. Ψυχρεμότατη, σε βρίσκω. Αλλά το έψιλον. Το έψιλον δεν υπάρχει καθόλου. Κατερίνα, λυπάμαι. Αυτή η εξέλιξη κρατά τα 6,40, αλλά δίνει τη θέση σου τώρα στη Χρυσάνθη. Πρέπει να παίξει για πρώτη φορά. Έλα, γιατί γυρίζει όσο επιστρέψει θέση τη η Κατερίνα. Εδώ, μάλλον χρειάζεται να παίξει λίγο άμυνα, όπως καταλαβαίνει, γιατί έχει φύγει ήδη μπροστά η Κατερίνα. Καλή αρχή. Τέλεια. Ευχαριστώ. Και η αρχή είναι αμά δεν καλή. Δεν καλή. Όχι. Λοιπόν, χρεοκοπία δεν έχει αυτός ο γύρος. Έχει όμως τα μισά σου λεφτά, τα οποία δεν έχει λεφτά βασικά. Οπότε στην πραγματικότητα χάνεις τη σειρά σου. Και τι συμβαίνει τώρα? Πάει στη θέση σου. Έρχεται ο Νικόλας να παίξει για πρώτη φορά. Καλή αρχή, Νικό. Και περιμένει πώς και πώς, Νίκο, να ξέρεις, Κατερίνα, μήπως χάσεις και εσύ τη σειρά σου. Γιατί διεκδικεί ακόμα 640 ευρώ. Τι θα φέρει ο Νίκος? Πρώτο του γύρισμα είναι ποσό. Αυτό βλέπουμε. Είναι θετικό για σένα. Έλα. 50. Ομή. Και είναι διπλό. Άρα έχει 100 ευρώ ο Νίκος τώρα να δάσα. Έχουμε δύο ονόματα που ήταν κάποτε μαζί το 2006. Και
200 ευρώ, μεγάλο ποσό. Θα πω τον ή. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να διακρίνεις το ένα από τα δύο ονόματα. Ναι. Την κυρία ήταν και σπουδαίο, τεράστιο θρυλικό μοντέλο. Βεβαίως. Θέλω να αγοράσω κάτι. Για αγοράσε. Θα αγοράσω το γιώτα. Οπό, τι γίνεται. Σωστός. Ίσως είναι γράμμα λύσης. Δεν θυμάσαι το σύζυγο με τον οποίο έχει και οικογένεια, έχει και παιδιά. Δεν το θυμάσαι έτσι. Θα γυρίσω, όχι. Ο οποίος έχει περάσει και την Ελλάδα, να ξέρεις. Η Αντριάννα Λίμα. Λοιπόν, ψάχνοντας να βρούμε τον πρώην σύζυγο της Αντριάννας Λίμα, ποιο γράμμα θα μας πεις? Από το ΚΑΠΑ. Μας λείπει τι? Ένα γράμμα, το πρώτο γράμμα στο κινητό. Ένα γράμμα, ναι. Οκ. Okay. Και είναι και καλό το ποσό, αλλά αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πετύχει το γράμμα της λύσης του γρίφου. Αυτό, ποιο είναι το γράμμα? Θα πω το γάμα. Το γάμα. Το λες με βεβαιότητα ή σου ταιριάζει? Μου ταιριάζει λίγο καλύτερα. Του ταιριάζει. Βέβαια. Και του τέριαξε πολύ ωραία. Και αυτή τη στιγμή είναι, φαντάζομαι, έτοιμος να λύσει το γρίφο. 5,90, σπουδαίο ποσό. Πες τα 5. Πάμε. Μάρκο Γιάριτς, Αντριάννα Λίμα. Έτσι. Λοιπόν, ο Μάρκο Γιάριτς, ο οποίος όταν έφυγε μετά το πόλεμο την πατρίδα του τότε στη μεγάλη των Ιουγκοσλάβων σχολή που έβγαινε προς τα έξω στον κόσμο, ήρθε στο Περιστέρι, αγωνίστηκε 2 χρόνια εκεί τότε, εκείνη τη χρονιά, εκείνες τις εποχές, πήγε στην Ιταλία και μετά κατέληξε στο NBA, όπου είχε μια αξιοπρόσωπη καριέρα και κάποια στιγμή παντρεύτηκε με την Αντριάννα Λίμα, με την οποία έχουν και κορούλες και χωρίσανε το 2014, ήταν μια 8ετία μαζί. 590 ευρώ πήρε ο Νικόλας ψάχνοντας εκείνο το γάμα του Μάρκο Γιάριτς, του μπασκετμπολίστα. Και αμύνθηκε στα 600 τόσα που είχε μαζέψει η Κατερίνα μας και πήρε μόνος του 590 και φυσικά έχει την πρώτη θέση. Τώρα όμως θα κάτσει και στη θέση του, γιατί η Χρυσάνθη θα αρχίσει τον επόμενο γύρο, το δεύτερο.